Η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης βυθίστηκε το 1944 μέσα στο Τάναϊς, το πλοίο που βυθίστηκε μεταξύ της Μήλου και της Σαντορίνης. Ο Ιωσήφ Βεντούρας, 3 περίπου ετών τότε, μαζί με την οικογένειά του, είχαν φύγει νωρίτερα. Ένας κριτικός, όπως λέει, τους έσωσε τη ζωή και έτσι, βιώνοντας μέρες ταλαιπωρίας μέσα σε ένα καΐκι με χαρούπια, έφυγαν πολύ πριν το Τάναϊς βυθίσει στη Λήθη, μια κοινωνία που στην Κρήτη έπαψε να υπάρχει. Κάποια στιγμή το 42, περπατώντας την Προκυμαία, αυτά είναι αφήγηση του πατέρα μου, συναντιέται και δεν αντικρίζονται αντικριστά, καθώς προσπερνιούνται ο φίλος του, ο χριστιανός κριτικός, ο οποίος δούλευε σαν διερμηνέα στην Γκεστάπο, του λέει «Πάρε την οικογένειά σου και φύγε, κάτι κακό περιμένει την κοινότητα». Και μετά από κάποιους σκέψεις και διαμάχες και να φύγουμε, να μην φύγουμε, ο πατέρας μου, κακός κατά την άποψή μου, αντί να πάρει ένα πλοιάριο να φύγει για τη Μέση Ανατολή, παίρνει ένα πλοιάριο και πάει στην Αθήνα. Μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, ο Ιωσήφ Βεντούρας μίλησε για την οικογένειά του, τη συνύπαρξη των κριτικών με τους Εβραίους, αλλά και το γεγονός ότι χρειάστηκε στην Αθήνα να χωριστούν ως οικογένεια. Τα παιδιά μακριά από τους γονείς, αφού δοσύλλογοι, όπως είπε, για να μην τους προδώσουν, τους ζήτησαν ό,τι περιουσία είχαν. Οι γονείς με επιλέγουν, μετά από διαμάχες βέβαια, να μπούμε, να μην μπούμε, να μην δηλωθούν. Και φεύγουν από το σπίτι που μέναμε, από τα Σεπόλια, και μένουν στο Ζωγράφο. Εκεί τους πλησιάζουν δοσύλλογοι, βραδιάτικα κιόλας, και τους εκβιάζουν ότι αν δεν τους δώσουν χρυσό, θα τους καταδώσουν στην Γκεστάπο. Με αποτέλεσμα να τους δώσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, όλο το χρυσό που κουβαλούσε ο πατέρας μου, και να φύγουμε. Και ανάστατη πια να δούμε τι θα κάνουμε. Μεγάλωσε μέχρι που επανενώθηκε με την οικογένειά του με μια αγράμματη χανιώτισσα, την Αθηνά Βαρβατάκη, που του συντήρησε την αγάπη για την Κρήτη και μέσα από τις μνήμες του έφερε στο φως στιγμές από το θρήνο που βίωσαν οι Εβραίοι από τους Γερμανούς. Εγώ ζούσα ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που είχε ένα συντριβανάκι μπροστά. Υπάρχει αυτή η μονοκατοικία, σας λέω. Ένα συντριβανάκι και τα παιδάκια που ήταν λίγο μικρότερα μου. Ήταν ένα κοριτσάκι, η Κλειό και ο Γιάννης, νομίζω, ναι. Πηγαίνανε και κάνανε, τσιτσιδωνόντουσαν και μπαίνανε μέσα σαν ήταν πισίνα. Εμένα όμως με απογορευόταν να βγάλω το βρακί μου. Και η Αθηνά μου λέει, όχι, εσύ δεν το βγάζεις. Και γιατί δεν το βγάζω εγώ, δεν ήξερα γιατί. Διότι ήταν οι Γερμανοί δίπλα και επομένως θα φαινόταν η περιτομή μου. Θα μπορούσαν να δουν την περιτομή. Ο άνθρωπος εξηγεί είναι το πιο άγριο ζώο που σκοτώνει όχι μόνο για να επιβιώσει όπως το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, αλλά και για να επιβληθεί ή να ευχαριστηθεί. Οι λέξεις του βγαίνουν με πόνο αλλά σιγουριά, εξηγώντας ότι πολλές προσωπικές πτυχές από το ολοκαύτωμα μέχρι και σήμερα παραμένουν άγνωστες. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, η καταστροφή ενός πληθυσμού γίνεται πρώτον με βιομηχανικό τρόπο, βιομηχανοποιείται ο θάνατος. Έχετε ξανακούσει ποτέ βιομηχανοποιημένο θάνατο? Σήμερα η Χρυσή Αυγή είναι το τρίτο κόμμα στην Ελλάδα. Και προσέξτε, είναι το φανερό τρίτο κόμμα. Πόσοι άλλοι είναι χρυσοαυγίτες, οι οποίοι δεν ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, αλλά είναι φίλοι προς την ιδεολογία. Δηλαδή, λέμε, και αυγή τι θα πάθουμε, μια χαρά θα είναι. Με καταλάβατε. Δεν ψηφίσουν γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν. Δεν τους πάει το χέρι. Θα τους πήγαινε κάποια στιγμή. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτό είναι λοιπόν ένα φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και διάσχει κάτι που είπα στα παιδιά σήμερα. Ότι ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο ζώο στον πλανήτη. Για την ιστορία του στην εβραϊκή κοινότητα, ο Ιωσήφ Βεντούρας μίλησε στο Λύκειο Γαζίου με τους μαθητές να συμμετέχουν σε μια εκδήλωση που κράτησε έντονο το ενδιαφέρον τους, ενταγμένο σε πρόγραμμα σύνδεσης της λογοτεχνίας με την ιστορία. Ο άνθρωπος είναι ένας κανόνας χωρίς εξαιρέσεις και τα παιδιά μας πρέπει να το μάθουν αυτό. Και όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά. Όχι μόνο ο αφρός, αλλά και το υπόλοιπο πλαίσιο. Ένα σχολείο πρέπει να λειτουργήσει στο σύνολό του. Η πρώτη τους αντίδραση ήταν έκπληξη με το γεγονός ότι υπήρχαν Εβραίοι στην Κρήτη. Έλληνες πολίτες, κρητικοί, εβραϊκού θρησκεύματος. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κέρδος για μας, ότι συνειδητοποίησαν ότι εδώ ζούσαν, γιατί ζουν ελάχιστοι πια, ζούσαν και Εβραίοι κρητικοί. Ο Ιωσήφ Βεντούρας, ο μοναδικός επιζών Εβραίος που γεννήθηκε στο νησί, διατηρώντας μια ψύχρεμη λογική και στάση, όπως λέει, διατηρεί τις μνήμες του, όμως δεν ξεχνάει ότι οι ομότητες μέχρι σήμερα καταγράφονται παντού.
ακόμη και στο Ισραήλ, σε αιματοβαμμένα και εκεί εδάφη, που θα θυμίζουν ότι μόνο με αγάπη και ταπεινότητα ο κόσμος δεν θα γυρίσει όπως τόνισε ποτέ ξανά πίσω, σε μαύρες μέρες, σε μέρες που οι Εβραίοι μέσα σε θαλάμους αερίων ήξεραν ότι από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο μάκραιναν μια λίστα θυμάτων που τιμωρούνταν γιατί απλά γεννήθηκαν Εβραίοι. Πιθάμ και Ραμσές, φωτιά και στάχτες των καιρών μας. Αν δεις τη νύχτα, τα τζίνι βλέπεις. Σφραγίζουν οστά παιδιών σε θάλαμο χάλιβα. Σβήνουν το βυθό με σπόγγους ολόγυρα. Κλείνουν οι μοχλοί της γης στο ουρλιακτό των γλάρων.